Μετά τις πρόσφατες καταγγελίες των εργαζομένων του νοσοκομείου Χανίων, πως η υποστελέχωση όλων των ειδικοτήτων στην ψυχιατρική κλινική καθιστά επισφαλή τη λειτουργία της τόσο για τη ζωή των ασθενών όσο και εργαζομένων, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε από το Ρέθυμνο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κάλυψης στο ίδρυμα από ιατρικής και νοσηλευτικής πλευράς. Δεν είναι και τόσο δραματικά τα πράγματα. Η ενημέρωσή μου είναι ότι ο ένας συνάδελφος, ο ένας γιατρός, ο οποίος είχε μια άδεια, επιστρέφει εντός των επομένων εβδομάδων. Άρα οι θέσεις των δύο παραμένων ως έχουν και υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, 6, 7 ή 8, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό, οι οποίοι με διαφόρους τρόπους παρέχουν υπηρεσίες στην κλινική. Αυτό σημαίνει ότι η κλινική καλύπτεται. Και έχει και αρκετούς ειδικευμένους. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα καλύψεως από ιατρικής και νοσηλευτικής πλευράς της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων. Ο Υφυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στα πλαίσια των επισκέψεων που πραγματοποιεί αναφορικά με το νομοσχέδιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, επισημένοντας ότι εκκινεί μια καινούργια εποχή. Είμαι βέβαιος ότι η δημιουργία αυτού του δικτύου στην Κρήτη, από πρώτους πρώτους και σε όλη την Ελλάδα, της καινούργιας χρονιάς, θα μπορέσει και να αντιληφθούμε, να δώσει τη δυνατότητα και να αντιληφθούμε καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία πραγματικώς υπάρχουν και γνωρίζουμε. Ο σκοπός της επισκέψεως να συζητήσω τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή ενός νόμου που αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικώς εκκινεί μια καινούργια εποχή στον τομέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αλλάζουν τα πάντα, προς το καλύτερο βέβαια. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ψυχικής υγείας που θα διαιρείται σε 7 περιφερειακά δίκτυα τα οποία θα συνδέονται λειτουργικά και επιστημονικά, προσφέροντας καλύτερη και έγκαιρη ανίχνευση των περιστατικών. Θα υπάρχει ενιαίο επιστημονικό συμβούλιο, στο οποίο για πρώτη φορά, μάλιστα στην ιστορία του ΕΣΥ, θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των ασθενών. Θα υπάρχει ενιαία νοσηλευτική και ενιαία ιατρική υπηρεσία. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά εδώ? Τα κάνουμε όλα αυτά εδώ για να έχουμε έναν αποκεντρωμένο τρόπο εξειδικευμένης διοίκησης, η οποία θα ανταποκρίνεται και στις τοπικές ανάγκες του δικτύου, και συγχρόνως για να υπάρχει μια καλύτερη και έγκαιρη ανίχνευση των περιστατικών. Και εδώ θα έχουμε και στη διάθεσή μας και ένα πολύ πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης και διατήρησης της θεραπευτικής συνέχειας για κάθε ασθενή. Ήταν πολύ κατατοπιστικός, πολύ ενδιαφέρον και νομίζω οι οδηγίες που έδωσε και σε εμάς και στο προσωπικό που έχει να κάνει με την ψυχική υγεία στην πόλη μας ήταν πολύ σημαντικές.